Καλησπέρα στον κόσμο της Πάφου, το αγαπημένο σας Παφίδικο Δίδυμο ξανά εδώ για να σας προσφέρει παρέα άλλο ένα βράδυ. Γιώργος Παναγιώτου, αντιπρόσωπος, εκπροσωπώ την Κύπρο στο E-Nations Cup υπό την αιγίδα της FIFA και μαζί μου ο Αλέξανδρος Πόντας, λόγω σε σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαστε σήμερα εδώ στο δεύτερο live stream για τη φετινή χρονιά στα eSports. Λοιπόν, εγώ ονομάζομαι Αλέξανδρος Πόντας, είμαι υπεύθυνος τμήματος eSports της Πάφους FC και είμαι και ο manager αλλά και παίχτης της ομάδας μας στο FIFA Pro Clubs. Λοιπόν, τα eSports, να ξεκινήσω από αυτό. Αναφέραμε και στο προηγούμενο live τι είναι και τι κάνουμε, αλλά θα ήταν καλό να έχουμε μια μικρή περίληψη. Τα e-sports γνωστά ως electronic sports, είναι τα ηλεκτρονικά αθλήματα. Είναι πλέον ένα επίσημο άθλημα, ορίστηκε ως επίσημο άθλημα. Πρόκειται για μια μορφή αθλητικού διαγωνισμού που χρησιμοποιεί βιντεοπαιχνίδια. Τα e-sports είναι οργανωμένοι διαγωνισμοί βιντεοπαιχνιδιών, είτε σαν μονάδες είτε σαν ομάδες. Εμείς σήμερα θα είμαστε ως ομάδα, δηλαδή θα αγωνιστούμε στο πρωτάθλημα European Premier 11v11, το Pro Clubs, δηλαδή ο καθένας από εμάς ελέγχει μόνο το δικό του παίχτη και είμαστε σύνολο 11 παίχτες εναντίον άλλων 11. Λοιπόν, ο κόσμος των e-sports είναι πλέον ιδιαίτερα δημοφιλής παγκοσμίως και δεν σταματά να αποκτά φανατικούς οπαδούς και τον τελευταίο καιρό θα έρχεται συνέχεια, θα ακούτε συνέχεια για το e-sports καθώς αναπτύσσεται ραγδαία. Λοιπόν, Γιώργο. Να περάσουμε στο league table όπου αυτή τη βδομάδα μας βρίσκει πρώτους μετά τις δύο αγωνιστικές που κάναμε τις άρτιμες νίκες, όπου σήμερα έχουμε και ντέρπι. Σωστά το είπες. Το σημερινό ντέρπι είναι ενάντια στην Σκατσίνη, η οποία είναι στη δεύτερη θέση, από την Ιταλία ομάδα, την Τοσκάνη συγκεκριμένα. Να αναφέρω ότι και αυτή η ομάδα έχει και παιχνίδι λιγότερο, οπότε είναι ένα μεγάλο ντέρπι για μας. Ακολουθεί η γερμανική Μούρμπερκ, ο Παντσεραϊκός, η Πρόσεν Μούνστερ και η Έντερ Μούντε που κερδίσαμε τη Δευτέρα. Γιώργο. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα έχουμε δύο special guests, όπου θα τους δείτε μόλις τώρα, η Άλια Σπυροπούλου και ο Ζάιρον Τασίλβα. Καλησπέρα, Άλια. Hello, guys. Καλησπέρα. Thank you. Λοιπόν, μπράβο, Πάφος, για την πρώτη θέση μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σιγά σιγά, για να μπορεί να καταλαβαίνει και ο Ζάιρο, θα κάνω εγώ τη μετάφραση. Ζάιρο, I congratulated Paphos for the first place at eSports. We are the first place so far. And today they have we have a game, derby game, against an Italian team. Yes. So congratulations, guys. And all the best for the game today. Yes. Thank you. Λοιπόν, Γιώργο, μπορεί να ξεκινήσεις. Ναι, πρώτη ερώτηση. Αν ο Ζάιρο παίζει FIFA και αν ναι, πόσα χρόνια. Ζάιρο, the first question for you. Do you play FIFA and if yes, how many years do you play FIFA? I used to play FIFA a lot, but now I believe there is 1 year that I don't touch my PlayStation. So, but I started FIFA, I think, on FIFA 14. Before that, I was playing the other one. But yeah, I used to play a lot. Pro Evolution Soccer. Yeah, Pro Evolution Soccer. Έπαιζε αρκετά. Έχει τώρα ένα χρόνο που μπορεί να μην έπαιξε. Το FIFA 14, καλά, θυμάμαι. Yes. FIFA 14.
14. You know, like a tessera. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Ζάιρο αν έχει ασχοληθεί ποτέ με το FIFA Ultimate Team. Και αν ναι, ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίχτης. Have you ever played the FIFA Ultimate Team? And if yes, who is your favorite player? Not the Ultimate Team. The one I used to play was the Career Mode. And there I used to pick, you know, every time I used to change the team just to do a challenge or something like that. Like I used to pick Milan just to put them back to the Champions League and to win the Champions League with Milan again, just for example, you know. But I tried to play Ultimate Team once, but I think it was a bit too complicated for me, and then I just said no, I'll keep with the career mode, that's easier, and it was funnier for me, you know, to play. Προσπάθησε να παίξει το Ultimate Team, αλλά ήταν λίγο περίπλοκο και έτσι έμεινε με το version που είπετε. Συγγνώμη, δεν τα ξέρω τα είδη της FIFA. Ναι. Και συνήθως έπαιρνε ομάδες για πλάκα. Για πλάκα. Δεν ωραία. Είχε αγαπημένο παίχτη. Επόμενη ερώτηση. Γνωρίζει ότι υπήρχαν στο FIFA κάρτες δικές σου στο Ultimate Team και γενικά ότι υπήρχε στο FIFA σε κάποια χρόνια, όταν έπαιξε στον ΠΑΟΚ, όταν έπαιξε στη Χάιντουκ. Do you know when you were in PAOK and you had cards, your cards in FIFA? Do you know about that? Of course, you know, on my career mode, I was the first one I would buy. So, yeah, of course, I know about that. But it's a shame that it was the last one. But I believe with us going to the European Championship next year, we can I can be back there with the team. Να προσθέσω πάνω στο κομμάτι με τις κάρτες. Υπάρχει και στο FIFA 23 κάρτα δική του που μπορείτε να τις δείτε στις οθόνες σας τώρα. You have a new card on FIFA 23 that we made for you. That sounds about right. It's better, much better. The guys made for you. Και αντιπροσωπεύει το βραβείο που πήρε για την ως παίκτης της καλύτερης συνδεκάδας της Κύπρου. So, and it represents the award you got for the top 11 players in Cyprus. Thank you very much. With this card, for sure, I would start playing Ultimate Team, for sure. Με αυτήν την κάρτα σίγουρα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να αναφέρω αγνωρίζει, γιατί υπάρχει, μπορεί ο κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, όπως είναι και ο Ζάιρο, να κάνει μία αίτηση στην EA για να του δώσουν μία special card για το παιχνίδι του στο FIFA Ultimate Team που ανέφερε ότι προηγουμένως δεν παίζει, αλλά το γνωρίζει αυτό ότι μπορεί να δοθεί από την εταιρεία της EA μία special card. Did you know that you could apply for an EA for a special card? No, I didn't know about that. And no. If I knew, for sure, I would ask one for myself. Όχι, αν το γνώριζε, θα είχε κάνει αίτηση για τον εαυτό. Γιατί ο συνήθως μπορεί με αυτή την αίτηση να πάρει μία κάρτα που θα είναι στα μέγιστα ποσοστά, δηλαδή να είναι όλα 99 στο top. Okay, because you can apply for such cards and have it with the top ratings like 99 for all the stats. And can I use it to play or is just to have it like? Μπορεί να τη χρησιμοποιεί για να παίζει. Ναι, συγκεκριμένα στο FIFA Ultimate Team, αυτό πριν μερικά χρόνια μπορούσε να το κάνει. Τώρα όμως του δίνουν άλλο δώρο, που είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου, για παράδειγμα.
Δηλαδή μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει παλιά για να παίξει. Τώρα δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, απλά την κάνεις για να την έχεις, κατάλαβα σωστά? Ναι, ναι, ναι. Παλιά που ήταν στα περασμένα παιχνίδια που ο Ζάιρο ήταν στο παιχνίδι, μπορούσε να έχει μια κάρτα που θα ήταν όλα 99 ή θα και του έδιναν ένα φρύδο. Ακριβώς, ναι. Ναι, να παίζει μαζί. Τώρα, επειδή δεν παίζει, εννοείς ότι τώρα επειδή δεν παίζει ή τώρα απλά δεν γίνεται πλέον αυτό να χρησιμοποιείς την συγκεκριμένη κάρτα? Όχι, απλά αν το έχει σκεφτεί στο παρελθόν να το κάνει αυτό, αλλά μας απάντησε ότι δεν γνώριζε. Ναι. Να προχωρήσουμε, you Γιώργο. You could use it before. Now I'm not sure if you can use it, but you could when you used to play. You could apply, get such a card and use it. Okay, that's nice. If I knew it before, for sure I would use it. Αν το γνώριζε σίγουρα θα... Ωραία, ωραία. Σήμερα η ομάδα των eSports μας έχει ντέρπι εναντίον της αλικής ομάδας Σκαντίτσι, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση του προαθλήματος, και η Πάφος FC έχει έναν πολύ σημαντικό αγώνα με το ΑΠΟΕΛ την Παρασκευή. Πιστεύει ότι θα μπορούμε να πάρουμε και τις δύο νίκες, τα δύο τμήματά μας αυτή την εβδομάδα? Jairo, today the esports team, Paphos esports team, they have a derby against this Italian team. The Italian team is on the second place and Paphos yep. is on the first place, so it's a derby. And we also, the main team, we have a derby on Friday against the ApoEl. It's also like an important game, a derby. Do you think we will manage to get two wins at esports and on Friday? Of course, why not? As you told me before, you are in the first place, so you should be doing very good. So why not? You have all the chance to win it, and we also. Ναι, όπως είδαμε προηγουμένως και είπαμε προηγουμένως, η Πάφος είναι στην πρώτη θέση στο eSports, άρα άνετα μπορούμε να κερδίσουμε και τα δύο, όπως και την Παρασκευή. Ωραία, Γιώργο. Λίγο πριν κλείσουμε, γιατί ακολουθεί ο αγώνας, το e-sport τμήμα έβαλε ένα challenge στο Ζάιρο, όπου αν σκοράρει στο επόμενο, το επόμενο του goal, όποτε είναι μακάρι με τα ΑΠΟΕΛ, να κάνει τον παρακάτω πανηγυρισμό, όπου θα κάνω και εγώ αν σκοράρω σήμερα, γιατί όπως μπορείτε να... Είναι με το ΑΠΟΕΛ, Ζάιρο. Όπως μπορείτε να δείτε, έκανα το Ζάιρο στο FIFA ως επιθετικός. We have a challenge for you. We want you to do this celebration, yeah, this movement dance for your next goal. And we hope the next goal will be with ApoEl on Friday. And so you can watch it. We will send it to you later as well. Yes, for sure. I've seen now, and for sure, challenge accepted. And my first goal for sure will celebrate like this. Από έχει αποδεχτεί την πρόκληση και στο επόμενο goal θα κάνει το... αυτό. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει και λίγο χρόνος, ακολουθεί και το παιχνίδι. Κάπου εδώ θα φτάσουμε στο τέλος για να περάσουμε στην εντεκάδα. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you, Ζάιρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την άδεια σου. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Thank you. Thank you, guys. Good luck. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Λοιπόν, να Γιώργο. Συνεχίζουμε στην εντεκάδα για σήμερα. Λοιπόν, γρήγορα πρέπει να περάσουμε στην εντεκάδα. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές από το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Δελιάννης κάτω από το goal post με ένα σύστημα 3-4-3. Από αριστερά προς τα δεξιά στην άμυνα ο Ζωνιάς, ο Γεργατσούλης και ο Χατζιπέτρου. Στη μεσαία γραμμή ο Γιάννης Παυλής, Σπόντας, Χατζητοφής και Τάτσης, το νέο απόκτημα της ομάδας. Και μπροστά η επιθετική τριάδα είναι ο Κυριάκου Παναγιώτου, που είναι εδώ σήμερα μαζί μας, και ο Κομπογιάννης. Γιώργο.
Ήρθε η ώρα για τον αγώνα, αλλά πριν τον αγώνα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στις οθόνες σας για τον αγώνα. Yeah.
Σε λεπτό, γεια σας ξανά. Δεν ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μισό λεπτό, έχουμε ένα θέμα. Το φτιάχνουμε αμέσως. Ξανά εδώ. Δύο λόγια, μάνατζερ. Λοιπόν, ήθελα να αναφέρω ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι από τις άποψεις του connection. Δυστυχώς, για κάποιο λόγο οι αντιπάλοι, παρόλο που είναι Ιταλοί, είχαμε πολύ μεγάλη δυσκολία στο connection. Συνέχεια υπήρχαν θέματα. Δεν μας ξαναδείχε αυτό φέτος. Νομίζω ήταν ένας παράγοντας που μας επηρεάσε πολύ. Γιατί είναι γνωστό στο FIFA, αν είσαι έδρα, έχεις και το host του Internet Connection. Και δεν ήταν δυνατός από ό,τι φαίνεται ο server τους. Δυστυχώς μας επηρέασε πολύ, αλλά σίγουρα κάναμε και άλλα λάθη αγωνιστικά. Θα σταθώ νομίζω περισσότερο στην τελευταία φάση, η οποία έγινε λάθος υπολογισμός του χρόνου. Γιατί όπως ξέρουμε στο FIFA, ξέρουμε ένα περίπου εμείς οι παίχτες πότε θα σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του αγώνα. Και πιστέψαμε ότι εκείνη τη στιγμή δεν θα προλάβει ο αντίπαλος να δημιουργήσει επίθεση. Πήγαμε να δημιουργήσουμε κάτι εμείς, χάσαμε την μπάλα, μια παλιά πίσω στην πλάτη και δεχτήκαμε τον γκολ. Τον γκολ όμως που δεχτήκαμε δεν έδωσε ούτε το animation του τερματοφύλακα, που όπως μπορούμε να δούμε τώρα περνά κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα χωρίς να αντιδράσει. Ναι, δυστυχώς ήταν πρώτη φορά νομίζω μας συνέβη και φέτος, Γιώργο, να έχουμε τόσο κακό connection μαζί με τους αντιπάλους. Ναι, γιατί όταν είσαι εκτός έχεις αυτά τα θέματα. Μας ήταν πιστεύω καλύτεροι στον παραπάνω διάρκεια, γιατί είχαμε τις ευκαιρίες μας, πολλά καλές αποκρούσεις την πάνω θερματοφύλακας και ήταν κρίμα τον γκολ στο 92, όπου ούτε ισοπάλια πιστεύω αξίζαμε, μπορούσαμε να κερδίσουμε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Η φάση του 1-1 ήταν μια άμεση απάντηση από την ομάδα μας, που έδειξε για ακόμη μια φορά ότι έχει χαρακτήρα αυτή η ομάδα. Πήγαμε να σκοράρουμε και το δεύτερο γκολ. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, τρεις συνεχόμενες κλασικές ευκαιρίες μαζί με το corner μετά και με την κεφαλιά του Μάριου Ζωνιά. Δεν σταθήκαμε τυχεροί. Συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα και συγχαρητήρια συγκεκριμένα και στον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας, ήταν πάρα πολύ καλός. Να Γιώργο, εσύ τι πιστεύεις? Και λίγο τα σχόλια, για να ευχαριστήσουμε κιόλας τον κόσμο που μας παρακολούθησε, να κάτσουν και μέχρι εδώ, μέχρι αυτό το σημείο. Εκτελέσεις corner κάτω από οδηγίες Μπέρκ. Νομίζω ήταν αρκετά καλές οι εκτελέσεις corner. Νομίζω ότι ήταν πολλά αποτελεσματικές. Εντάξει, αποτελεσματικές όχι ακριβώς, αλλά ήταν on point όλα. Σωστά στημένη τα πάντα. Ναι. Όπως και κάθε ομάδα στο ποδόσφαιρο real life, έτσι και εμείς έχουμε κάποιους συστηματισμούς και κάποιες κομπίνες, θα έλεγα, για τις εκτελέσεις corner. Έχουμε και βέβαια και στα αμυντικά μας corner ή σε οτιδήποτε στημένες φάσεις ξέρουμε τι κάνουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας είναι ένα παιχνίδι το οποίο
όπως και στην πραγματικότητα, δεν μπορείς να ξέρεις αν θα σκοράρεις, αν θα σταθείς τυχερός, όπως και εμείς σταθήκαμε, θεωρώ, άτυχοι τις δύο πολύ καλές εκτελέσεις κόρνερ που είχαμε. Ναι, όπως λέει ο Παναγιώτης, βάρτορε ζωνιά μου για μέ. Ήταν να είχε πάρει άλλη ροή ο αγώνας. Κόρνερ θέλει δουλειά, ανεβάζεται πάνω αρκετά άτομα. Το μόνο κόρνερ που είχαμε να ανεβάσει άτομα ήταν όταν εκόλλησαν δύο παίκτες μας και έμειναν πάνω στη στιγμή φάση, ενώ κανονικά επιστρέφουν. Low connection. Ναι, δυστυχώς μας δυσκόλεψε πολύ αυτό τον αγώνα. Δεν θα σταθούμε, δεν είμαστε η ομάδα που θα σταθούμε σε αυτό σαν δικαιολογία και να το, να το χρησιμοποιήσουμε για παρακάτω. Εννοείται ότι το connection, αφού δεν ήταν τόσο δυνατό για μας, δεν ήταν ούτε για εκείνους πολύ δυνατό. Σίγουρα είχαν ένα μικρό πλεονέκτημα. Πάντα η εντός έδρας ομάδα έχει ένα έξτρα πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, φαινόμαστε και λίγο έτσι αναστατωμένοι λόγω του γκολ στο 90. Η αλήθεια δεν το περιμέναμε. Ναι, ήταν και εκεί με... Ναι, Γιώργο. Ραντεβού ξανά την επόμενη εβδομάδα και να σας ρωτήσουμε αν σας άρεσε όλο αυτό με τον Ζάιρο, με την Άλιαν και αν θέλετε να φέρουμε άλλους παίκτες. Βεβαίως. Να γίνει μια... Θα γίνει η ίδια εκπομπή την επόμενη εβδομάδα. Ακόμα δεν βγήκαν ακριβώς οι αγωνιστικές ημέρες και οι ώρες που θα παίξουμε. Αλλά θα μάθουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας και θα ενημερώσουμε το κοινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ήταν εδώ κοντά μας αυτήν την μία ώρα περίπου. Να ευχαριστήσουμε ξανά και την Άλια Σπυροπούλου και τον Ζάιρο που μας έκαναν την τιμή και ήταν εδώ μαζί μας να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Γιώργο. Στα σχόλια γράφουν να φέρουμε τον Μπέρκ. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να το προσπαθήσουμε. Πελάγιο, κανές το επόμενο, λένε. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Έχουμε το Πολ. Νομίζω πως δεν έχουμε το Πολ τώρα. Θα βγάλουμε όμως ένα σίγουρα μέσα στο Instagram όπου θα σας ζητήσουμε την άποψή σας και θα πάθει απόφαση από εσάς, από το κοινό. Θέλουμε το Θεολί. Πολύ σωστά. Το Θεολί είναι δύσκολο. Λοιπόν, νομίζω φτάσαμε στο τέλος του σημερινού live stream. Αν δεν έχει και κάποιο άλλο comment να διαβάσει εκεί, Γιώργο. Έναν τελευταίο Φέρτεμπεργκ να του πούμε κάποια πράγματα. Νομίζω μπορείτε να μαζευτείτε όλοι να πάτε στην προπόνηση όπως εξανάγινε πριν από τον αγώνα. Όχι με τον Άρη, νομίζω. Με τον Άρη ήταν που μαζεύτηκε. Ιωπαδί, να το ξακάμετε να πάτε να μιλήσετε με τους παίκτες, με τους coach. Θα ήθελαμε να καλέσουμε και με αφορμή του σημερινού live των κόσμων να βρεθεί στην κερκίδα του Γασιπί την Παρασκευή. Στηρίξουμε την ομάδα μας, στηρίξουμε την πόλη μας. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε, φαίνεται, λυπημένοι, αστατωμένοι για την ήττα, αλλά θα το ξεπεράσουμε όπως γίνεται κάθε φορά που δεν τα πάμε καλά σε κάποιο παιχνίδι. Μέχρι τώρα διατηρούμε τη δεύτερη θέση, δεν έχει τελειώσει τίποτα, υπάρχουν ακόμα αρκετές αγωνιστικές, ακόμα δεν φτάσαμε στα μέσα της σεζόν. Οπότε, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ και από μένα και ευχαριστούμε ξανά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Hello Pops FC fans, we are here for one more 90 seconds challenge. Are we-
we ready? Of course, you see. Ready? Yes, I'm ready. Ready, ready. 3, 2, 1, go! Who has the best haircut on the team? Balakari, Ochko, Levan, Chuape, Palacios, me. Play football with a suit or with no shoes on? Sorry? I don't know. I cannot answer. I don't know. It wasn't. Wait. The funniest person in the squad? Nikos. Difficult, but Tanko. Semedo. Leonidas. Oh, okay. Sing or dance? I don't know. Favorite Greek word? I don't know any. No! The most serious person in the squad? Byron. Jairo. Tankovic. Coach. Wait! Follow us guys on the social media. All team our social in media. Instagram. All of them. All. And like our video. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye.